Ξεκινήσω για τα περί συνένεσης. Η κυβέρνηση ζητάει συνένεση μόνο όταν ζωρίζεται. Όταν ήταν στα πάνω της, αυθερετούσε και ασυδοτούσε και συνεχίζει. Αλλά συνεχίζει να αυθερετεί και να ασυδοτεί και ταυτόχρονα ζητάει συνένεση. Αυτό είναι πολιτικά παράδοξο. Τώρα, επειδή μιλήσαμε, είπε η κυρία Υπουργό η συνάδελφο ότι αν υπάρχουν στοιχεία να πάνε στη δικαιοσύνη. Για τι απευθεία αναθέσει και για ναι, τα άλλα ναι. που είπατε, okay. έχουν γίνει παρεμβάσει στη δικαιοσύνη και είναι εν αναμονή. Όσον αφορά το κομμάτι των παρανομιών των τραπεζών, διότι εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι, διαγραφέ χρεών σε τράπεζε που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Τι γίνεται, ψηφίστηκε το ακαταδίωκτο. Δηλαδή. Εάν εγώ ως βουλευτής πάω να κάνω μία μήνυση, μία μηνυτήρια αναφορά στο πρωτοδικείο, στο εφετείο, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, θα μπει αρχείο. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι τραπεζίτες διώκονται μόνο μετά από έγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή πρέπει να αυτοκαταγγελθούν ναι. προκειμένου να υπάρξει δίωξη. Άρα για ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Στην ουσία τα ποινικά καταδίωκτα που έχουν θεσμοθετηθεί σε διάφορες εκδοχές, στο υπερταμείο, σε διάφορες εκδοχές, νομίζω ότι εμποδίζουν και τη δικαιοδοσία της δικαιοσύνη να ασκήσει τα καθήκοντά της. Ένα αυτό. Δεύτερον, περί ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έχει νόημα όταν διαχέεται στη ζωή των ανθρώπων και όταν στην Ελλάδα το 48% του ελληνικού λαού είναι ή στα όρια ή κάτω από τα όρια της στόχιας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πάλι, δεν κομιστικά. είναι στα νούμερα μάκι. και στα λογιστικά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε μία λογική. 48% δεν είναι στα όρια. Στο... Είπα Ελλάδο. στα όρια και κάτω από τα όρια. Ε, σύμφωνα α, τα μαζί σύμφωνα, σύμφωνα, και με τη Eurostat και με το Ινστιτούτο Εργασία τη ΓΕΣΕΕ. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Τώρα, σχετικά με τη στέγη. Τι λέμε τώρα, Ο Νίκο Ανδρουλάκη είναι πρώτο που είπε ότι το Ταμείο Ανάκαμψη, και έτσι αναγκάστηκε ο κύριο Μητσοτάκη να αναδιπλωθεί, στο, από το Ταμείο Ανάκαμψη είχε 120 κατοικίε, κοινωνικέ κατοικίε το Ταμείο Ανάκαμψη. Όταν η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν 10-15 χιλιάδες αντίστοιχα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και όταν, και όταν το 36% του ελληνικού λαού πληρώνει το 40% του εισοδήματός του στο ενίκιο. Άρα για ποια στεγαστική πολιτική μιλάμε, δεν υπάρχει στεγαστική πολιτική, το βιώνει ο κάθε Έλληνας που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το τώρα, πρόγραμμα των 10.000 κατοικιών, α πούμε, δεν το βλέπετε. Ποιο. Αυτό που Όχι, δεν το βλέπω. Ποιο. Βέβαια δεν το βλέπω. Για τους νέους, βλέπω, για τους το νέους. πρόγραμμα νέους. Για τους νέους. Δεν το βλέπω. Δεν το, δεν το βλέπω. Okay, εντάξει, Ήρθατε δηλαδή... τέλο τη τετραετία, ενώ όλα αυτά έπρεπε να τα δείτε από την αρχή τη τετραετία. Διότι το πρόβλημα. Λα, σχεδιάζονται το πρόβλημα ήταν. Τη το τετραετίας. πρόβλημα ήταν η Το Το πήρατε να το σχεδιάσετε μετά τι καταγγελίε και την πρόταση που κατέθεσε ο Αυτός Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός ο σχεδιασμός. επιτρέψτε μου επειδή ήμουν εκεί, δεν Τώρα, έγινε λόγο του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσον αφορά, γύρω όσον αφορά τα αυτό κόκκινα δάνεια που, λέμε, που, που λέτε ότι είναι fake. Είναι fake η υπόθεση Πάτση. Είναι μια πραγματικότητα. Πήρε δάνεια. Νομίζω πήρε ότι ένα ο δάνειο. Ο κ. Πάτση έχει διαγραφεί. Αυτό είναι άλλο κάτι. κεφάλαιο. Τι άλλο Μιλάμε κεφάλαιο? για την ουσία. Για την και αυτό ουσία των ενεργειών του, του, την ουσία των ενεργειών του, πήρε ένα δάνειο 4 εκατομμύρια. Εσείς εγγυαίωστε, κύριε Καχρημάκη για κάθε δάνειο, μέλος του, του, του ΠΑΣΟΚ. Πήρε, πήρε ένα δάνειο, θα σας πω μετά, πήρε ένα Πείτε δάνειο. δάνειο 4 Απαντήστε, εκατομμύρια και αγόρασε δάνεια 64 εκατομμύρια από την τράπεζα. Όσον αφορά... Για το θέμα τη διαγραφή κάνατε μέρε. πολλές Πασόχο, μέρες κάθε να τον διαγράψετε. Θέμα. Αλλά όμω υπάρχει μέρες, και η πρόβλεψη του συντάγματο, η οποία τι λέει, από την ώρα που δεν έφυγε από τι επιχειρήσει και συμμετείχε ω εταίρο ή ω εμπάσχη περιπτώσει συμμετέχων στι επιχειρήσει, έπρεπε να εκπέσει Τη βουλευτική του ιδιότητα. Ε, ε, Και δεν μου απαντήσατε. Αξιώματο. Ωραία, λοιπόν, δεν μου απαντήσατε όμω λοιπόν, αυτό που σα ρώτησα. Λοιπόν, ακούστε, με, η ουσία μέρος είναι μία. Του Πασόπουλου. Η ουσία ότι δεν είναι μία. Θέμα. Αυτοί, οι άνθρωποι, οι αυτοί οι άνθρωποι πουλήθηκαν, που πουλήθηκαν τα δάνεια των 64 εκατομμυρίων ευρώ με δάνειο 4 εκατομμυρίων στον κύριο Πάτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα προστατευτούν. Ένα. Και δεύτερο. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Όλες αυτές οι εταιρείε, δηλαδή όλα, όλα αυτά τα, 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 φαντς, τα φαντς, όλα αυτά τα φαντς, από όλα αυτά τα φαντς, όλα αυτά τα φαντς, ακούστε με, όλα αυτά τα φαντς, μα δεν διαφωνώ, είπα, αυτός τους ηλεκτρονικούς και το πληστηριασμούς αλληλώνει. τους έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς έρχεστε και, κατα... καμία έρχεστε και τους κατα... Σύμφωνοι, έρχεστε και τους καταγγέλλετε, έρχεστε και τους καταγγέλλετε, αλλά δεν το καταργήσατε, δεν το καταργήσατε. Υποσχεθήκατε για τους 85.000 δανειολήπτες του Ελβετικού, είναι... του Ελβετικού Φράγκου. Του Ελβετικού Φράγκου. Το υποσχεθήκατε. Καταθέτει το ΠΑΣΟΚ τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών του Ελβετικού Φράγκου και εσείς την απορρίπτετε. Για ποιο λόγο, για ποιες συνεννοήσεις μιλάτε, για ποια κοινωνική προστασία μιλάτε. Ποιου υπερασπίζεστε. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι σε μία θεσμική, ηθική, προγραμματική και η κοινωνική σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές. Και κλείνω για να πω το εξή. Υπάρχει η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ξέρετε τι λέει. Λέτε Γκέτεμπορ και λοιπά. Ναι, το Γκέτεμπορ δεν είναι η πρώτη φορά το Ιστιντούτο του Γκέτεμπορ που λέει ότι έχει υποχωρήσει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Έρχεται όμως και η Κομισιόν. Έρχεται και το State Department να μιλήσει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και τι λένε, ότι υπάρχουν αδιαφανείς αναθέσεις δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις υπάρχουν ελάτε, διαγραφές υποθέσεων διαφθοράς πού και λέει, το λέει μπορείτε να μου δείξετε το λέει, ναι, πατήστε, υπάρχουν πατήστε, υπάρχουν, πατήστε, υπάρχουν, πατήστε στο για Google αναθέσεις. πατήστε στο ελάτε, Google ελάτε, για να δείτε ελάτε, την έκθεση της ελάτε, Κομισιόν ελάτε, για το κράτος δικαίου ελάτε. στην Ελλάδα λοιπόν, αυτή λοιπόν, είναι η πραγματικότητα επαναλαμβάνω και κλείνω. Εμείς θα είμαστε σε μια διαρκή ηθική, προγραμματική, θεσμική και κοινωνική σύγκρουση με τις πολιτικές αυτές που καταβαραθρώνουν τη ζωή της κοινωνικής πλειοψηφίας του ελληνικού. Μάλιστα.